Γέμισε το πρωτοβουλίο την τελευταία εβδομάδα μετά από κάποια προβλήματα που είχαμε που δεν ήταν δικιά μας υπευθυνότητα αλλά από κάποιους καινούριους νόμους δεν μας αφήσανε να γεμίσουμε πιο έγκαιρα. Τη εβδομάδα αυτή δουλέψαμε κανονικά και από εδώ και πέρα το πρωτοβουλίο θα δουλεύει κανονικά. Αυτή την εβδομάδα μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή έχουν έρθει γύρω στις 280 οικογένειες από τους δημότες μας, οι οποίοι αριθμούν γύρω στα 600 άτομα περίπου, τα άτομα των οικογενειών αυτών. Η ανταπόκριση ήταν και, μπορώ να πω, λιγάκι υποτονική. Την περιμέναμε λίγο περισσότερο λόγω των ημερών, αλλά ίσως δεν έχει γίνει σωστή πληροφόρηση του κόσμου ότι το πρωτοβουλίο γέμισε. Ελπίζουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, πάλι ο κόσμος θα έρθει. Το πρωτοβουλίο αυτή τη στιγμή έχει 445 οικογένειες δικαιούχους, οι οποίοι έρχονται κάθε 15 μέρες και αυτά ίσως τα ξέρετε ότι ποια είναι η λειτουργία του πρωτοβουλίου και σε λίγο, άμα θέλετε, μπορούμε να σας πούμε ακριβώς πόσα άτομα είναι, τι παίρνει ο καθένας και όλα αυτά για να ενημερώνεται ο κόσμος και να έρχεται. Εμείς εξυπηρετούμε όλο το Δήμο. Μερικοί άνθρωποι έρχονται οι ίδιοι και δουλεύουν κάποιες δομές του Δήμου όπως η βοήθεια στο σπίτι, κάποια άλλη και πηγαίνουν σε απομακρυσμένα χωριά και σε ανθρώπους ανήμπορους για να μπορούν να προμηθευτούν από μόνοι τους. Βλέπουμε τρόφιμα παραδοσιακά μακράς διαρκείας. Βεβαίως. Όσπρια. Βεβαίως, τα όσπρια είναι ένα από τα βασικότερα και νομίζω ότι είναι από τις πιο βασικές διατροφικές συνήθειες του Έλληνα, εν πάση περιπτώσει. Και όλα αυτά τα τρόφιμα, αλεύρια, λάδια, όλα αυτά είναι κάποια από αυτά τα τρόφιμα μας τα έχουν στείλει κάποιοι συμπατριώτες μας από τον Καναδά. Τα υπόλοιπα είναι όλα αγορές του Δήμου. Σε λίγο γίνεται και ο διαγωνισμός ο μειοδοτικός που θα έχουν βγει κάποια χρήματα για το παντοπολείο και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα μεγαλώσουμε το παντοπολείο, θα βάλουμε και άλλα πράγματα, θα συνεργαστούμε και με κάποιους άλλους φορείς για να έχουμε και ψωμιά, φαγητά, μερίδες που περισσεύουν από κάποιους ανθρώπους, θα το οργανώσουμε πολύ πιο καλύτερα και πιστεύω ότι θα έχουμε ανταπόκριση από τον κόσμο και θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε όλο τον κόσμο που περνάει δύσκολες στιγμές και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή ότι δεν θα χρειαστούμε να υπάρχουμε. Το κοινωνικό παντοπολείο έχει κανονικές ώρες λειτουργίας είναι, μέρες μάλλον είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και μία Πέμπτη κάθε μήνα για τους Ρωμά. Η ώρα λειτουργίας του είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 τυπικά, αλλά ουσιαστικά είναι από τις 1 μέχρι τις 3. Μέχρι να έρθει, όποιος έρθει θα το διώξουμε έτσι. Έχουμε κάποια, εντάξει, δεν είμαστε ούτε μαγαζί, ούτε τίποτα, είμαστε κοινωνική δομή έτσι. Και τα τρόφιμα είναι αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, αυτό είναι γάλα. Ναι. Είναι λάδι, ρύζι, φακές, φασόλια, αλεύρι, ζάχαρη, καλά το είπαμε, μακαρόνια, κρυθαράκι, κοφτό μακαρονάκι, ντοματοχυμός και ό,τι μας φέρνουν κάποια άλλα πράγματα, τρόφιμα ή πατάτες, μήλα, όλα αυτά είναι μέσα. Τώρα, το τι θα κάνουμε στο μέλλον, έχουμε ένα πλάνο το οποίο θα το υλοποιήσουμε άμεσα. Με αυτό που σας είπα πριν, ότι με ψυγεία, με φαγητά, να μπορεί ο κόσμος να θα φτιάξουμε ένα κατάλογο ο οποίος θα δουλεύει όλος ο κόσμος, γιατί αν του πας τυπικά, αυτό εσύ θα παίρνεις σήμερα φασόλια, αύριο θα παίρνεις κάθε μέρα φασόλια, έτσι. Θα φτιάξουμε, θα οργανώσουμε πιο σωστά. Βέβαια έχουμε λίγο κάποια στενότητα χώρου τώρα, θα το δούμε κι αυτό. Και αν έρθουν και άλλα πράγματα, δεν θα έχουμε πρόβλημα με το χώρο.